Καλημέρα, χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, τώρα θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτή η ιστορία με το σειρματόπλεγμα και τη μετανάστευση έχει προκαλέσει νέα τριβή, νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης, μεγάλο πρόβλημα για μας. Έρχεται τώρα ένα σειρματόπλεγμα ως λύση από την κυβέρνηση για να περιορίσει τις ροές μεταναστών παράνομων από την πράσινη γραμμή. Και ήθελα τη δική σου άποψη. Ναι, εμείς δυστυχώς έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Οι παράνομοι μετανάστες έχουν φτάσει το 4% του πληθυσμού μας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει τέτοια ποσοστά. Ούτε καν η Ελλάδα, που είναι η αμέσως επόμενη χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Και επομένως εμείς έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο, το έχουμε ξεπεράσει, καθώς πλέον οι πιέσεις, οι οικονομικές, οι κοινωνικές πάνω στην χώρα μας είναι τεράστιες. Και το σειρματόπλεγμα δεν πρόκειται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν μπορεί να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα, είναι μόνο σε μία μικρή περιοχή, ενώ οι δεκάδες χιλιάδες των λαθρομεταναστών έρχονται από διάφορες. 180 χιλιόμετρα είναι η πράσινη γραμμή, έτσι. Άρα, 180 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι πολύ περισσότερο πρόκειται για μία επικοινωνιακή κίνηση παραμονές των εκλογών για να δείξει η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναρμού ότι κάνει κάτι. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Αντίθετα, άφησαν το πρόβλημα της μετανάστευσης να τεθεί εκτός ελέγχου. Δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αντιμετώπιση και διέλυσαν τις μονάδες πάνω στην πράσινη γραμμή που είχαν το ρόλο της επιτήρησης και της εποπτείας με τη μείωση της στρατηγικής θητείας. Επομένως, τώρα η πράσινη γραμμή είναι όπως το ξέφραγκο να μπέλει. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που είμαστε θύματα αυτού του υβριδικού πολέμου που έχουμε από πλευράς της Τουρκίας. Γιατί η ροή των μεταναστών που έρχεται στις ελεύθερες περιοχές διοχετεύεται από την Τουρκία μέσω των κατελεχομένων. Το 70% των παράνομων μεταναστών έρχεται από τα κατελεχόμενα και το 70% αυτών έρχονται από διόδους άλλες από τα δοφράγματα. Τώρα, Πρόεδρε, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την επικαιρότητα και το επόμενο διάστημα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αφήνουμε πίσω τις πολιτογραφίσεις. Έχει γίνει ο ψηλό χαμός εδώ πέρα με τις πολιτογραφίσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα όλοι. Και πάμε τώρα στο θέμα του συνεργατισμού. Η εκθέση του Γενικού Ελεκτή, του Οδυσσέα του Μιχαηλίδη, λέει ότι κύριε, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα με πολιτικούς, με σκανδαλώδεις μεταχειρήσεις δανείων πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων. Υπάρχει μία 800 σελίδες έκθεση με ένα πόρισμα του κυρίου Αρέστη και υπάρχει τώρα και συζήτηση στη Βουλή. Και υπάρχει βέβαια και μία δήλωση του κυρίου Νουρή, μία συνέντευξη που λέει ότι είναι πολιτικά κατευθυνόμενες οι αναφορές του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αυτό είναι το σκηνικό. Να το κουβεντιάσουμε θέλω. Ναι, είναι επόμενο η κυβέρνηση της διαπλοκής που αρνείται τον έλεγχο να προσπαθεί κάθε φορά που διαπιστώνει μία ανεξάρτητη αρχή τις ποινικές και άλλες ευθύνες που είχε αυτή η κυβέρνηση για αυτά τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν κλονίσει την κυπριακή κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, να προσπαθεί να τους δαιμονοποιεί, να τους στοχοποιεί σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει από την ουσία, που είναι ότι αυτή η κυβέρνηση με το πόρισμα να αρέσει διαπιστώνεται ότι έχει οδηγήσει το συνεργατισμό σε κατάρρευση και προκύπτουν τρία θέματα. Πρώτον, ήταν η κακή διαχείριση που οδήγησε το συνεργατισμό στη χρεοκοπία, η οποία ξεκινά από το 2013 με βάση τα ευρήματα Αρέστη. Ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κατάρρευση του συνεργατισμού, δηλαδή οι πράξεις και ενέργειες που οδήγησαν στη χρεοκοπία, εστιάζονται στην περίοδο 2013-2018, επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού και του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτή η κυβέρνηση διόρισε στο συνεργατισμό, της Επιτροπής κατά ακρίβεια που διόρισε στο συνεργατισμό. Το δεύτερο που προκύπτει είναι η σκανδαλώδης συμφωνία της Άλτα Μοίρα, ναι, που προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Ο εκπρόσωπος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, του SSM, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να είδαν πάρα πολλά πράγματα τα μάτια του, ναι, δήλωσε σε μέλη της Επιτροπής
που παραιτήθηκαν λόγω της συμφωνίας Αλταμίρα, που έτυχε διαπραγμάτευσης αποκλειστικά από τον διευθυντή του συνεργατισμού, τον κύριο Χατζηγιάννη, και την υπόλοιπη ηγεσία, χωρίς να ενημερώσουν την Επιτροπή, ο εκπρόσωπος του SSM, δήλωσε πως πρώτη φορά παγκόσμια είδε χαρτοφυλάκιον ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων να δίνεται με ανάθεση σε μία εταιρεία χωρίς προσφορές. Και ο ίδιος εμπίστευε ότι αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Άρα, το γεγονός, πρόεδρε μου, ότι η συμφωνία αυτή έχει φτιαχτεί από τους δικηγόρους της Αλταμίρα, έτσι. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Δηλαδή, πέραν το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πρωτοτυπήσει για ακόμα μια φορά παγκόσμια στη διαπλοκή, έχουμε και τη σύνταξη της συμφωνίας, όπου ο Γενικός Ελεκτής έχει δηλώσει ότι και πάλι σκανδαλώδος, έχει συνταχθεί όχι από τους δικηγόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τους οποίους έπρεπε να είχε συνταχθεί, αλλά από τον δικηγόρο της Αλταμίρα, που ήταν το τότε γραφείο του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου. Ναι. Και το τρίτο ζήτημα που προκύπτει, που ίσως δεν είναι και το σοβαρότερο, είναι ότι δύο χρόνια μετά τα ευρήματα του πορίσματος της Επιτροπής Αρέστη, δύο χρόνια μετά που ο Κώστας Κλειρίδης, ο τέος Γενικός Εισαγγελέας, έχει διαπιστώσει με επιστολή του την πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τη συμφωνία της Αλταμίρα, τίποτα δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση, τίποτε δεν έχει γίνει από την αστυνομία, καμία κατάθεση δεν έχουν πάρει από την ηγεσία του συνεργατισμού, τη διοίκηση του συνεργατισμού, καμία κατάθεση από τον Χάρη Γεωργιάδη, στον οποίο αποδίδει προσωπικές ευθύνες το πόρισμα Αρέστη, καθυστερούν εσκεμμένα για να περάσουν τα τρία χρόνια της παραγραφής, για να μην μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να κινήσει αγωγή και να διεκδικήσει αποζημιώσεις από αυτούς που πιθανώς να έχουν επιδείξει αμέλεια, ναι, ή και να έχουν διαπράξει απάτη για αυτά τα αστικά και ποινικά αδικήματα. Άρα, για να καλύψουν τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συνεγερμού, εσκεμμένα καθυστερούν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων και, όπως όλοι νομίζουν, μπορεί να αντιληφθούμε, ποτέ δεν πρόκειται αυτές οι υποθέσεις να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Πρόεδρε, η Βουλή δεν άργησε. Η Βουλή δεν είναι αστυνομία, δεν είναι εισαγγελία, δεν μπορεί να κινήσει αγωγές κατά των υπευθύνων, είτε ποινικές είτε αστικές. Αυτή είναι ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας. Και παραλαμβάνω, εδώ έχουμε πόρισμα που διόρισε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συνεγερμού, αλλά μετά το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, το πόρισμα της Επιτροπής Αρέστη, που διαπιστώνει συγκεκριμένες ευθύνες τόσο στο Χάρη Γεωργιάδη, όσο και στην υπόλοιπη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συνεγερμού και φυσικά στην διοίκηση του συνεργατισμού, για το που κατέληξε ο συνεργατισμός. Τίποτα δεν έγινε. Έχουμε επιστολή όπου ο τέος Γενικός Εισαγγελέας καταγράφει μια σειρά, πάνω από 10, πιθανά ποινικά δικήματα που έχουν διαπραχθεί στην περίπτωση του συνεργατισμού, αλλά τίποτε δεν έχει γίνει από την αστυνομία μέχρι σήμερα και την εισαγγελία σε ό,τι αφορά τη δίωξη αυτών των υπευθύνων. Προφανώς σε ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης ενός τεραστίου σκανδάλου. Πρόεδρε μου, πάμε λίγο σε κάτι άλλο τώρα. Πολλοί θεωρούν ότι κάνετε μια σκληρή κριτική, πολλές φορές ξεπερνάτε ακόμα και την κριτική που κάνει το ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση. Δηλαδή, μια στροφή που δεν ήταν παλαιότερα, πριν από 2-3 χρόνια, τέτοια κριτική. Επικεντρώνεστε και με εκφράσεις σκληρές, αλλά και με μια σκληρή πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση και σε αποφάσεις και χειρισμούς. Αυτό που οφείλεται είναι γιατί έπρεπε να έχει γίνει και δεν γινόταν, και τώρα βλέπετε αδυναμίες που πρέπει να χτυπηθούν και να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Η κριτική που ασκούμε είναι επιβαλλόμενη. Δεν θα την χαρακτήριζα σκληρή. Ναι. Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε είναι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση που διαπρέπει στη διαπλοκή και αρνείται τον έλεγχο. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που, όπως μιλάμε, έχουμε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκάνδαλα. Έχουμε έρευνα από τον ενιαίο οργανισμό, από τον Διεθνή Οργανισμό Ελεκτικών Αρχών, για την άρνηση της κυβέρνησης να δεχτεί τον έλεγχο της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Έχουμε δηλώσεις από την υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ότι πρέπει να προσλάβει επιπρόσθετους εισαγγελείς, ναι, για να προλάβει τις υποθέσεις που ξεκινάνε από την Κύπρο. Έχουμε τη χώρα μας να έχει γίνει ρεζίλη διεθνώς με το μεγάλο σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων.
έχουμε την άμεση εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας, της οικογένειας του και ένα μικρό κύκλο επιχειρηματιών που περιστοιχίζουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι προφανώς έχουν επωφεληθεί από αυτές τις πολιτογραφίσεις, τις παράνομες πολιτογραφίσεις. Ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης έχει δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, στο δικό σας σταθμό, ότι αν διαφανεί ότι υπάρχουν παράνομες πολιτογραφίσεις που έγιναν από το πρώην δικηγορικό του γραφείο, τότε προκύπτει ζήτημα. Έχουμε πλέον στοιχεία ότι τουλάχιστον 8 πολιτογραφίσεις, τουλάχιστον οι 5 πολιτογραφίσεις από τις 8, έγιναν παράνομα. Επομένως, προκύπτει θέμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε διαπλοκή και διαφθορά σε μια κυβέρνηση σε τόση ένταση, σε τόση έκταση. Είχαμε φαινόμενα διαπλοκής και στο παρελθόν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και από άλλες κυβερνήσεις. Όλων των κομμάτων. Η διαπλοκή δεν έχει κομματικά σύνορα. Ναι. Είναι υπερκομματική. Όμως, δεν είχαμε διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ακόμα και με κυβερνήσεις που διαφωνούσαμε πολιτικά, να μην πάω στις κυβερνήσεις του Δίκου, να πάω σε κυβερνήσεις άλλων κομμάτων. Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Βασιλείου, για παράδειγμα, ήταν διεφθαρμένη. Παρόλο που διαφωνούσαμε πολιτικά μαζί τη, ναι. Δεν πιστεύω ότι η διακυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη ήταν διεφθαρμένη. Παρόλο που την μπορεί να διαφωνούσαμε πολιτικά με τον Γλαύκο Κληρίδη. Η παρούσα κυβέρνηση είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, γι' αυτό είμαστε έντονοι. Ναι, αλλά γιατί πρόεδρε μου, δεν μπορεί να πάει όμως έτσι αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Πρέπει να φτιάξει το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε να έχουμε ένα κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να έχουμε τους λίγους που να ζουν σε βάρος των πολλών. Δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ισονομία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αδικία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η θεσμική κρίση. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που εμείς απαιτούμε λογοδοσία και κάθαρση. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που, όπως σας είπα προηγουμένως, εσκεμμένα καθυστερεί τις υποθέσεις που έπρεπε να είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο για να καλύψει στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουμε μια κυβέρνηση που αρνείται να συνεργαστεί με την ελεκτική υπηρεσία κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος και συνεχίζει τη συγκάλυψη. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αλλεργία στον έλεγχο, δεν θέλει κανένας να την ελέγχει, αλλά θέλει πίσω από τις πόρτες να διαπράττει αυτά τα εξόφθαλμα ποινικά, αστικά αδικήματα, αυτές τις πράξεις διαπλοκής και διαφθοράς. Επομένως, ναι, όλοι μας πρέπει να απαιτήσουμε λογοδοσία και κάθαρση και θεωρώ ότι η στιγμή της ψήφισης του προϋπολογισμού ήταν καθοριστική όχι μόνο για το πολιτικό σύστημα, για την κοινωνία. Έχουμε βουλευτικές εκλογές σε 2 μήνες. Mm. Κάποια κόμματα στη Βουλή έχουν δώσει διέξοδο στην κυβέρνηση της διαπλοκής. Mm. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν στη Βουλή δεκανίκια της κυβέρνησης της διαπλοκής ή κόμματα που θα τα βάλουν με αυτόν τον διεφθαρμένο κατεστημένο. Ναι. Πες μου κάτι τελευταίο όσον αφορά την πανδημία. Και εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο δεύτερο κύμα, όχι στο πρώτο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Έχουμε αποφάσεις που αμφισβητούνται. Ποια είναι η δική σας άποψη στο δίκο? Αντρέα, δεν είμαστε επιδημιολόγοι και φυσικά οφείλουμε να ακούμε τις απόψεις των επιδημιολόγων. Σωστό. Όμως από την άλλη, κατανοούμε και την κούραση του κόσμου, γιατί έχει ένα χρόνο που αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Για να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία που όντως μας ήρθε από το εξωτερικό. Αυτό που έχει κουράσει είναι ότι βλέπουμε μέτρα που να είναι αντιφατικά, που δεν στέκουν στη λογική. Ποια είναι η λογική να είναι ανοιχτά τα μολ, τα εστιατόρια, αλλά όχι τα γυμνάσια? Και μιλώ και ως πατέρας τριών παιδιών που κάνουν τηλεκπαίδευση. Και καταλαβαίνω ποιες είναι οι δυσκολίες αυτής όλης της διαδικασίας. Το δεύτερο, προφανώς έχουν γίνει λαθασμένες επιλογές σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι για να πετύχουμε τον στόχο των 600.000 εμβολιασμένων με 2 δόσεις μέχρι τον Ιούνιο, θα έπρεπε να κάναμε 15.000 δόσεις την ημέρα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε με τα δυσκολίας 3.000. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψουμε τον στόχο μας μέχρι το καλοκαίρι. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό. Εάν δεν είμαστε εμβολιασμένοι σε μεγάλα ποσοστά μέχρι τον Ιούνιο, αυτό θα έχει επιπτώσεις πάνω στην οικονομία. Mm. Το τρίτο έχει να κάνει με τα μέτρα στήριξης, που κατά την άποψή μας είναι παντελώς ανεπαρκή. Mm. Εξάλλου δεν είμαστε μόνο εμείς που το λέμε. Έχουμε στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά στοιχεία αυτής της κυβέρνησης και της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά την απώλεια εισοδημάτων
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα μέτρα. Επομένως, τα μέτρα τους ήταν αναποτελεσματικά. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για επιδότηση ενοικίων, επιδότηση λειτουργικότητα πανών, όπως γίνεται στην Ελλάδα, για δάνεια που μπορούν να δοθούν με κρατικές εγγύσεις για να μπορέσουν επιχειρήσεις να έχουν ρευστότητα, να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους εν ώψη και της τουριστικής σεζόν. Αναστολή δόσεων, επιχορήγηση δόσεων σε κάποιες περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς ούτε μία δεν έχει υιοθετήσει αυτή η κυβέρνηση που διαχειρίζεται την κρίση, την οικονομική κρίση, επικοινωνιακά και όχι επί της ουσίας. Και το αποτέλεσμα είναι το εξής. Μετά την πανδημία κινδυνεύουμε 1 στα 3 εστιατόρια, 1 στα 3 καταστήματα να μην ξανανοίξουν. Έτσι. Τώρα, μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Πες μου κάτι, Πρόεδρε μου. Μια πρόβλεψη. Εκλογές έρχονται, πλησιάζουν. Τι πιστεύεις, θα έχουμε πολυκομματική βουλή ή επειδή βλέπουμε πάρα πολλούς σχηματισμούς, τι προβλέπεις? Αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες, αλλά αυτό που εμείς διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει θυμός, απογοήτευση για το ότι διαπιστώνονται δυστυχώς συνεχή φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και δεν υπάρχει λογοδοσία και κάθαρση. Αντίθετα, υπάρχει απόκρυψη και συγκάλυψη από πλευράς της κυβέρνησης, των θεσμών και εκείνων που την έχουν στηρίξει. Και από την άλλη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κρίση που έχει ενταθεί λόγω του κορονοϊού. Υπήρχαν και προηγουμένως οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη. Το εύκολο είναι να κλείνεις τον άλλον με διαδάγματα. Το ουσιαστικό είναι να το στηρίζεις. Και οι πολίτες διερωτώνται καλά, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα, η καταχρεωμένη Ελλάδα που έχει περισσότερα οικονομικά προβλήματα από την Κύπρο, να έχει καταφέρει να στηρίξει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί της ουσίας, αποτελεσματικά, χωρίς γραφειοκρατία, και οι δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο να παίζεται κατά πόσο θα επιβιώσουν τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Είναι ένα θέμα αυτό, ένα ερώτημα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη, με υγεία πάνω απ' όλα βέβαια. Και εμείς θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Σίγμα.